Η απάντηση του Υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου αναφορικά με το ΟΣΔΙΤ στην Πελοπόννησο και την τιμή ανατόνω για τα απορρίμματα βάζει τέλος στην παραφιλολογία, σύμφωνα με την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ωστόσο από την πλευρά της δεν αποδέχεται απόλυτα ούτε την τιμή των 69,13 ευρώ που το Υπουργείο δίνει. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την τιμή. Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής και η τιμή είναι 61,70 ευρώ μεσοσταθμιστικά. Αυτή είναι η τιμή. Η περιφέρεια Πελοποννήσου τι λέει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα δείτε ότι θα δικαιωθεί στο τέλος. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει δική του τιμή. Ο κύριος Υπουργός έχει μια τιμή πολύ κοντά στην πραγματική. Η απάντηση του κυρίου Υπουργού βάζει, θεωρώ, τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί για 120, 150, 200 ευρώ, όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς να λέγονται, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Πάντως από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου κατατίθεται μια αισιοδοξία ότι σύντομα το όλο θέμα θα έχει ολοκληρωθεί. Εμείς παρακολουθούμε το έργο, γνωρίζουμε τις εξελίξεις του έργου. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι το έχουμε αγγίξει το νήμα. Ο κύβος έχει πλέον ρηθεί. Ο Πρωθυπουργός εδώ και αρκετό καιρό, το έχετε κι εσείς μεταδώσει αυτό, έχει δώσει το σύνθημα να λήξει αυτή η υπόθεση. Η ολοκλήρωση και η υλοποίηση του ΣΔΙ της Πελοποννήσου ανεβάζει την Πελοπόννησο ψηλά και την Ελλάδα ακόμη ψηλότερα. Είναι ένα εθνικό έργο. Η κυβέρνηση, η οποία είχε αντιρρήσεις πάρα πολλές και το θυμάστε, έχει πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνει ορατό σε όλους ότι έχει κατανοήσει πλήρως και εμείς πρέπει να το πούμε αυτό, να πούμε ότι η κυβέρνηση, παρότι είχε διαφωνία, πλέον μπορεί και λέει ξεκάθαρα ότι αυτό το έργο, όπως έκανε ο κύριος Υπουργός στην απάντηση αυτή, αυτό το έργο είναι το μεγαλύτερο, το πιο ολοκληρωμένο και έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι. Όλοι αυτοί λοιπόν που έβγαιναν κατά καιρούς και έλεγαν ότι έχουμε χάσει πόρους και το έργο δεν έχει χρηματοδότηση, οφείλουν να ζητήσουν ένα μεγάλο συγγνώμη από τους πολίτες. Η τιμή είναι πια δεδομένη και ας μην ξαναρχίσει κανείς αυτό το μεγάλο παραμύθι για δήθεν 120, 150 και 200 ευρώ τον τόνο.